Όποιος θέλει να μας ακούσει και έτσι είναι λίγο ψηλό ανώμαλος και έχει μαζοχιστικές τάσεις. Για να μας στείλετε προτάσεις γάμου, δωρεές οργάνων, οτιδήποτε άλλο, όλα τα δεχόμαστε. Αυτή η εκπομπή του κόλλου είναι ούτως ή άλλως, οπότε... τι έγινε ρε παιδιά, είπατε πως θα έχει το PlayStation 3 γιατί δεν έχει κανένα πεντάλι. Πότε προσγειώθηκες στο πλανήτη και μπορείς να μου εξηγήσεις. Έχουμε ένα στάβλι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Ναι ρε φίλε, είναι απίστευτο. Μάμα δεν είχε και το φραπόγαλο από δίπλα. Τι ελπίδα μπορεί να αποτελέσει ένα βόλεϊ με τα βυζάκια και τα κολαράκια να αναπηδάνε πάνω κάτω, δεν μπορώ να καταλάβω. Για πες, έδωσε ένα μάθημα πρόσφατα. Ναι, χθες πήρα τον πούλο, αλλά εγώ είχα μετακτήσει ήλιος, εντάξει. Α, πάμε. Συγγνώμη τον πούλο, επιτρέπεται στον αέρα. Το 360 και το Wii δεν μου δίνει τίποτα. Θα πρέπει να περιμένεις μέχρι το PS3 γιατί εσύ παίζεις ξυλίκια. Θεωρώ απίθανο στην Πανανία να δω παιχνιδάκι με 50 ευρώ. Του Wii. Κάθε το θεωρώ απίθανο. Ναι! Βορειότερη Αφρικανική. Θες ο καμπουρόσκυλος, ο γερορύμπο. Πάω σαν απειρικό καροτζάκι να το σπρώχνουν 4. Κάτι φάτσες, έχεις δει τις μούμιες του Βαρά όπως είναι τις συγκνωμένες φάτσες. Ανανέωσέ του το συμβόλαιο του γερορύμπο και βαλσάμωσέ το να Νίκο Τσουμά, ο διάδρομος κοντεύει να τελειώσει και το 747 δεν σηκώνεται με τίποτα. Μας απεκάλεσαν μαλάκες! Οι γυναίκες! Καθυστέρησαν να μας αποκαλέσουν! Τόσες υπομπές και τώρα το κατάλαβαν! Φρεσκοχωρισμένη γυναίκα είμαι, εντάξει. Φρεσκοχωρισμένη γυναίκα σε τι ηλικία, αν επιτρέπετε? 24. Ωραία. Το τηλέφωνο σου θα το αφήσει το κοντρόλ μετά, έτσι. Έτσι! Βετούζα, βετούζα! Γεια σας, καλησπέρα. Δεν θέλετε? Μήπως έχετε το Bubble Bubble? Τι έκπομπε ακριβώς κάνετε? Εγώ, εδώ είναι ό,τι να είναι. Θα μιλάω στο γουστάρο, θα παίζω μουσική στο γουστάρο. Πώς σε λένε και από ποια περιοχή είσαι? Τα Ρόλα με λένε. Από πού τηλεφωνείτε? Το σπίτι μου. Κάποιοι με ξέρουν με το όνομα Διαγαλαξιακός Υπερδικτάτορ. Το κανονικό σου όνομα ποιο είναι? Καθόλου ρε μαλάκες. Καραγκιόζες. Να βλέπεις κάτι φάση στον Ινή να τρέχει σαν τρελό, να με το 16ο παιδί, να με το οποίο να με το ζένια του και να τρέχει από πίσω, να με ο γεροανατολάκης με τη γλώσσα έξω, να με στα σκυλή, να με... Ο Γιανακόπουλος είναι... Άμα σου καεί ο γλόμπος στο σπίτι, βάζε το Γιανακόπουλο, όπως διαλύνει καράβλα, να ανάψει ο γλόμπος. Ο Σίμαν, από πού τραυματίστηκε το ξέρεις? Έχει σπάσει κόκαλο προσπαθώντας να πιάσει το τηλεκοντρόλ που ήταν πεσμένο στο πάτωμα. Έχει μαλακία εκεί έξω έτσι. Άλλη περίοδο είχε βγάλει τον νόμο του κατά τη διάρκεια ψαρέματος προσπαθώντας να τραβήξει έξω από τη λίμνη ένα ψάρι βάρους 11 κιλό. Έτσι μπράβο. Και αγγίξει την τελειότητα. Αγγίζει την τελειότητα λοιπόν και εκεί θα αγγίξουμε την τελειότητα.